τρία θέματα βασικά για τα οποία και θα σας μιλήσουμε. Εσείς θα μας μιλήσετε. Εσείς θα μας μιλήσετε. Το ένα είναι η θεωρία των αεροψεκασμών. Το άλλο είναι το φαινόμενο της Θεσσαλομύχλης, το οποίο είναι αρκετά επίκαιρο. Και επίσης είναι το κλίμα, η κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τους αεροψεκασμούς. Ωραία. Ποια είναι η ιστορία, από πού ξεκίνησε αυτή η θεωρία? Κοιτάξτε, αυτή η θεωρία είναι μια, κατά γνώμη μου, συνωμοσιολογική θεωρία. Δεν είναι πραγματικότητα, δεν μας ψεκάζουν οι απάντηση. Είναι ένα απολύτως φυσικό, φυσιολογικό φαινόμενο, το οποίο συμβαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα, από τις εξατμίσεις των αεροσκαφών. Άρχισε να παρατηρείται από τα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε αρχίσαμε τότε να έχουμε αεροπλάνα με όχι υλικοφόρα, αλλά με κινητήρες αεροπρόθεσης, όπως λέμε. Okay. Γιατί τη υλικοφόρα δεν δημιουργούν αυτά τα δύο. Λοιπόν, επομένως είναι απολύτως φυσικό φαινόμενο, το οποίο το παρατηρούμε από τότε, ενδιαφέρει, θα συγκρίσουμε μετά γιατί ενδιαφέρει και τους μετεωρολόγους, θα το πω μετά γιατί. Δεν εμφανίζεται όμως πάντα. Η θεωρία της συνωμοσίας που έχει πίσω από αυτό είναι γιατί ορισμένες φορές το βλέπουμε και αφήνουν μεγάλες γραμμές, οι οποίες διατηρούνται και τον χρόνο, και άλλες όχι. Αν ήταν με έχουν ρωτήσει, με έχουν πάρει τηλέφωνο και μου λένε, αφού είναι ένα φυσικό φαινόμενο, γιατί δεν συμβαίνει πάντα. Αεροπλάνα περνάνε συνεχώς. Δεν συμβαίνει πάντα γιατί το να πάντα αφήνουν ένα ίχνος στο αεροπλάνο. Τις περισσότερες φορές όμως, τις πιο πολλές φορές, διαλύεται αμέσως. Ναι. Αν προσέξετε ένα αεροπλάνο σε ένα καθαρό ουρανό, θα δείτε ότι αφήνει ένα πολύ μικρό ίχνος, το οποίο μόλις μετά από λίγα δευτερόλεπτα έχει εξαφανιστεί. Ειδικά το καλοκαίρι, που είμαστε πιο πολύ έξω, γι' αυτό το λέω έτσι, έχουμε καθαρό ουρανό, οπότε παρατηρούμε τέτοιο. Το βλέπω και εγώ δηλαδή. Σε ορισμένες όμως συνθήκες που είναι πολύ αυξημένη υγρασία μέσα στην ατμόσφαιρα και συνήθως πριν έρθει ένα σύστημα, ας πούμε ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προκαλέσει βροχές, πριν έρθει ακόμα αυτό εδώ, έχουμε συνθήκες στην ατμόσφαιρα που έχουμε αυξημένη υγρασία. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Η γραμμή αυτή να μην διαλύεται αμέσως. Mm-hmm. Δηλαδή τι είναι, συμπυκνώνουν τη υδρατμή, βγαίνουν αέρια από τον κινητήρα. Έτσι, τα οποία είναι τα προϊόντα της καύσης του καυσίμου που έχει μέσα το αεροπλάνο. Αυτά τα αέρια είναι αέρια, είναι σε αέρια μορφή, τα οποία όμως όταν βρεθούν, επειδή είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εκεί πάνω, συμπυκνώνονται και δημιουργούν παγοκρυστάλλους ή υγρούς κρυστάλλους, οι οποίοι φαίνονται και κάνουν αυτή τη γραμμή. Όταν οι συνθήκες είναι συνήθως αρκετά αυξημένη υγρασία, αυτή η γραμμή που αφήνουν απλά διατηρείται παραπάνω. Και επομένως δεν διαλύεται αμέσως, αλλά αφήνει μία γραμμή. Επειδή βλέπετε σιγά σιγά από τους ανέμους που έχουν ψηλά αρχίσει λίγο και σπάει και ανοίγει μέχρι να διαλυθεί βεβαίως. Βλέπουμε πάρα πολλές, γιατί υπάρχουν πολλά αεροπλάνα τα οποία περνάνε από πάνω από τον χώρο μας και οποιοδήποτε χώρα βέβαια συνεχώς. Απλά είναι πολλά βίντεο που δείχνουν διάφορα αεροπλάνα και λένε ότι είναι μεγάλες παχές γραμμές, οι οποίες μετά από κάποιο διάστημα απλώνονται και δημιουργούν μια κουβέρτα, ας πούμε, και καλά δεν μπορούν να πέφτουν. Όχι, δεν πέφτει τίποτα. Όχι. Αν θέλω να το ρίχνω στο νερό, παιδιά, εντάξει, μην τρελαθούμε. Είναι, ξέρεις, και άλλοι τρόποι. Off the record, όχι off the record, και on the record. Αυτό το πράγμα για να γινόταν, θα ήταν μυστικό. Για να έχεις τόσα πολλά αεροπλάνα που πετάνε και κάνουν αυτή τη δουλειά, εντάξει, σημαίνει ότι το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί ένα αεροπλάνο για να πετάξει θέλει μια υποστήριξη 10-15 ανθρώπων. Εντάξει, βλέπετε γίνεται κάθε φορά που παίρνετε αεροπλάνο πόσο κόσμο είναι γύρω. Όταν το βλέπετε, μπορεί να κοιτάξετε σε δεκάδες ή εκατοντάδες αεροσκάφη, και αυτό τις ημέρες που έχουν αυτές τις συνθήκες, εμείς το βλέπουμε και στις δορυφορικές φωτογραφίες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, το βλέπεις και σε όλη τη Μεσόγειο για παράδειγμα. Λοιπόν, είναι τεράστια προσπάθεια, η οποία θα την ξέρουν χιλιάδες άνθρωποι, θα είχε διαρρεύσει κάτι επίσημα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Αυτό το πράγμα, όπως λέτε, αρχίζει και απλώνεται. Γιατί πλέον μιλάμε σε ύψη που κρουαζιέται το αεροπλάνο, είναι 9-10 χιλιόμετρα. Επομένως υπάρχουν πολύ ισχυροί ανεμικοί πύργοι που αρχίζουν και διαλύουν αυτό το ίχνος, το οποίο είναι πολύ συμπαγές στην αρχή και σιγά σιγά από τους ανέμους αρχίζει και διαλύεται. Πολύ λογικό. Να ξέρετε, απλώνεται. Ναι. Και αν περάνε πολλά αεροπλάνα, μπορεί να απλώσει και να κάνει μια μεγάλη κάλυψη αυτό. Το βλέπουμε σε μερικές φωτογραφίες, σας είπα, όταν υπάρχουν συνθήκες να δημιουργηθούν, επειδή υπάρχουν αεροδιάδρομοι και περάνε πολλά αεροπλάνα παράλληλα. Έτσι δεν πάνε που θέλουν τα αεροπλάνα, ακολουθούν συγκεκριμένους αεροδιαδρόμους. Και αρκετοί από αυτούς είναι παράλληλοι. Με ένα κενό μεταξύ τους ασφαλείας. Και υπάρχει κι άλλο που ακολουθεί από πίσω. Κι άλλο που ακολουθεί. Άλλο που πηγαίνουν έτσι, άλλο που κάνουν την αντίθετη πορεία. Σε διαφορετικό ύψος και πιθανόν και σε διαφορετική γωνία, γιατί έχουν διαφορετικό αεροδιάδρομο όταν πηγαίνει ένα αεροπλάνο, για παράδειγμα, από το Παρίσι στην Μέση Ανατολή. Και γυρίζονται από εκεί. Μόνο έχει μια διασταυρώση αεροπλάνων, οι οποίοι αφήνουν αυτό το ίχνος και είναι συνθήκες που είναι σου δημιουργούσαν αρκετά εκτεταμένη κάλυψη. Από αυτή του είδους του νέφους, να το πω έτσι.
Το οποίο όμως δεν έχει κάτι, το δεν φτάνει τίποτα στη γη, γιατί οτιδήποτε υπάρχει, εφόσον τεράστια, διαλύεται. Έτσι, δεν εξαφανίζεται. Αυτό που σας είπα ότι μας ενδιαφέρει ως μετεωρολόγους είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το πράγμα πραγματικά δημιουργεί ένα είδος νέφους ή μικρού νέφους. Και αυτό έχει σημασία, δεν είναι φυσικό νέφος, δεν δημιουργείται από ένα σύστημα βαρομετρικό που σύννεφα που έχουμε τώρα έξω. Έχει σημασία γιατί αυτό το νέφος, αυτά τα νέφη που δημιουργούνται, έστω και μικρά από αυτήν την μεταγιά, κόβουν ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στη γη. Και μας ενδιαφέρει αν έχουμε λιγότερη και πολύ λιγότερη, αλλά δεξιμασία έχει το ρόλο του, που φτάνει στη γη επειδή κόβονται από αυτά τα σύννεφα. Γιατί τα σύννεφα κόβουν την ηλιακή ακτινοβολία. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Νέφος δεν έχουμε τέτοια. Αλλά αυτά βοηθάνε γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Αν δεν είχαμε πτήση αεροσκαφών εκείνη την ημέρα, θα είχαμε καθαρό ουρανό σε εκείνη τη στιγμή. Okay. Θα το δείτε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα σε περιπτώσεις, σας λέω, που επειδή πλησιάζουν συστήματα τα οποία προκαλούν τέτοια. Που έχουν με νοτιάδες αυξημένη υγρασία. Πριν έρθει αυτό και επομένως καλυφθούμε από τα πραγματικά σύννεφα και δεν το βλέπουμε, γιατί συνεχίζει να υπάρχει, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει. Απλά τα σύννεφα αυτή που κάνετε και τα ψηλά, το ίχνο συνεχίζει να το αφήνει. Οι υποστηρικτές λένε ότι ψεκαζόμαστε με βαριά μέταλλα. Θα μπορούσαν αυτά να έχουν όντως κάποια επίδραση. Ναι, αν γίνει στην αλήθεια, πιθανόν. Δεν το γνωρίζω. Δεν γίνονται ψυκαζήμια. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε τι γίνεται. Δεν. Μία διευκρίνηση σας δώσω μόνο. Υπάρχουν κάποιοι ψεκασμοί που γίνονται στη μετεωρολογία, κυρίως την αντιμετώπιση του χαλαζιού. Υπάρχει μια προσπάθεια που γίνεται στην Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια περίπου. Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων δοκιμάζει μια μέθοδο που χρησιμοποιείται συνεχώς στο εξωτερικό. Όταν έχουμε ανάπτυξη καταιγίδων, κυρίως το καλοκαίρι στη Βόρεια Ελλάδα, ψεκάζουν τα σύννεφα, τα ψυχαγνωτικά με μικρά αεροπλανάκια, τα οποία φτιαγμένα για αυτή τη δουλειά, με ενώσεις ιωδιούχου άργυρου που σκοπό έχουν να διαλύσουν το χαλάζι. Αλλά αυτό είναι, είναι πραγματικός ψεκασμός, που γίνεται όμως συνειδητά, μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί το χαλάζι. Το υλικό με το οποίο ψεκάζουν είναι ιωδιούχος άργυρος, το οποίο είναι απολύτως ακίνδυνος. Αυτό όμως είναι γνωστό. Υπάρχουν συνάδελφοι γνωστοί που κάνουν αυτή τη δουλειά. Το γνωρίζω. Ξεκινάνε όταν έχουμε καταιγίδες από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και κάνουν πτήσεις προς την Έδεσα, η Μαθία, στη Δυτική Μακεδονία τέλος πάντων ή και προς τη Λάρισα. Και όταν έχεις καταιγίδες το καλοκαίρι που προκαλούν χαλαζοπτώσεις και με καταστροφές στην καλλιέργεια, τα ψεκάζουν. Εκεί ναι. Δηλαδή γίνεται για το κλίμα. Γίνεται για την προστασία. Όχι για το κλίμα, γιατί το κλίμα είναι κάτι πολύ γενικό. Γίνεται για να αλλάξει τοπικά τον καιρό. Α, μάλιστα. Προσπαθείς, αυτό το κάνουμε και είναι παγκόσμιο γνωστό και πολύ τους παραδεκτό και θεμητό. Προσπαθούμε τοπικά να αλλάξει τον καιρό. Δηλαδή, μια καταιγίδα να μην σου δώσει χαλάζι, να σου δώσει μικρότερο μέγεθος χαλαζιού. Αυτό είναι μια τροποποίηση του καιρού. Και λέγεται, το πρόγραμμα λέγεται πρόγραμμα τροποποίησης καιρού. Α, υπάρχει αυτό. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Το οποίο γίνεται. Γιατί είδαμε διάφορες εκδοχές σε σχέση με το ψέκασμα και μία από αυτές τέλος πάντων ήταν ότι γίνεται για το κλίμα. Αυτό πάλι είναι συνωσιακή θεωρία. Ναι. Γίνεται όμως τροποποίηση καιρού, γίνεται κυρίως για τη χαλαζική προστασία, γίνεται και στην Ελλάδα. Γίνεται κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, πάρα πολλά χρόνια τώρα, γίνεται και σε άλλες χώρες. Και μάλιστα αυτό υπήρχε και σαν σενάριο ότι μπορεί κάποιες χώρες θέλοντας να κατακτήσουν κάποιες άλλες να αλλάζουν τοπικά το κλίμα. Δεν είναι τόσο εύκολο όμως πια. Αυτές οι επεμβάσεις που γίνονται μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Αυτό που μιλάμε δηλαδή είναι να χτυπήσεις μία καταιγίδα, να ψεκάσεις μία καταιγίδα και να δώσεις χαλάζι, η οποία έχει το μέγεθος, θα επηρεάσει μία περιοχή όσο είναι, ξέρω εγώ, ένα προάστιο της Αθήνας. Δεν μπορεί να το κάνει σε μεγάλη κλίμακα ένα δυνατό. Και εκεί υπάρχουν, θα δείτε, αν πάτε ποτέ στο δρόμο της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν παρκαρισμένα στην άκρη δύο αεροπλανάκια. Φαίνονται από κάτω και εκεί που πραγματικά φαίνονται, κρέμονται από κάτω από τα φτερά του τα φυσίγγια τα οποία μπαίνουν μέσα αυτή η ένωση. Πετάνε, μπαίνουν μέσα στην καταιγίδα, ρίχνουν αυτό το υλικό και φεύγουν. Είναι απολύτως γνωστό και μια πολύ καλή προσπάθεια και έχει τον τίτλο τροποποίησης καιρό. Λένε ότι το πείραμα HARP που ξεκίνησε στην Αμερική πριν κάποιες δεκαετίες σχετίζεται με τους αεροψεκασμούς. Τι ακριβώς είναι το πείραμα HARP? Δεν το γνωρίζω. Μια πολύ μικρή έτσι. Πιθανό να είναι κάτι σχέση. Κοιτάξτε. Προφανώς έχουν γίνει και οι Κινέζοι, κάνουν προσπάθειες, όπως είπαμε, μεταβολής του καιρού τοπικά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να βρέξει, να μην βρέξει κάπου. Και έχει ενδιαφέρον, όπως να έχει χαλάζει, να μην κάνει χαλάζει. Δοκιμές, ότι γίνονται δοκιμές για να επηρεαστούν τα σύννεφα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, έτσι. Και άλλωστε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που γίνονται, έχουμε σύννεφα. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις που βλέπετε, δεν έχουμε σύννεφα. Έτσι. Έχουμε καθαρό ουρανό και περνάνε τα αεροπλάνα. Ότι γίνονται προσπάθειες να σπείρεις με κάποιες ενώσεις, όμως, οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες για την υγεία, αυτό είναι σίγουρο.
ώστε να, για πράγμα, να μην δημιουργηθεί χαλάζι, άρα να έχουμε καταστροφές στις γεωργικές καλλιέργειες. Ή να βρέξει κάπου, έχουμε ένα σύννεφο, αλλά δεν βρέχει, ώστε να το κάνουμε να βρέξει, δεν μπορεί να επέμβεις, προσπαθήσουμε να επέμβεις, ώστε να βρέξει και να έχουμε νερό, για να μην έχουμε ξηρασία, τέτοιες προσπάθειες γίνονται. Και είναι λογικό να γίνονται. Γίνονται όμως σε μικρή κλίμακα, τοπικά και με αποτελέσματα τα οποία δεν είναι και σίγουρα ακόμα.